14 Νοεμβρίου. Οι φοιτητές κηρύσσουν αποχή από τα μαθήματα με έτοιμα να γίνουν σε ένα μήνα εκλογές για τους φοιτητικούς συλλόγους. Πραγματοποιούν συνελεύσεις, κλείνοντας το Πολυτεχνείο. 15 Νοεμβρίου. Οι φοιτητές οργανώνουν τον αγώνα τους. Στην επαναστατημένη πόλη ακούγονται οι πρώτες εκπομπές των ελεύθερων πολιορκημένων και αγωνιζομένων φοιτητών από το ραδιοφωνικό σταθμό που έστησαν. Ενωθείτε μαζί μας. Αφήστε για σήμερα όλη τη σχολεία σας. 16 Νοεμβρίου. Οι φοιτητές γράφουν με σπρέι συνθήματα στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Οχυρώνονται στο χώρο του Πολυτεχνείου. Απ' έξω έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες λαού. Το χουντικό καθεστώς ξεσπά με πυροβολισμούς και ξυλοδαρμούς. 17 Νοέμβρη, ώρα 2 τα ξημερώματα. Τα τάγκς πλησιάζουν το Πολυτεχνείο. Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. 3 τα ξημερώματα. Ένα τάγκ γκρεμίζει την πόρτα του Πολυτεχνείου. Στρατός και αστυνομικοί μπαίνουν στο προάβλιο. Επικρατεί πανικός. Οι φοιτητές προσπαθούν να φύγουν, μα δέχονται αγριότατες επιθέσεις. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Υγεί. Η αρχή του τέλους όμως της Χούντας των Συνταγματαρχών μόλις ξεκινούσε.